Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα καινούριο unboxing, ένα unboxing tablet προφανώς έχετε καταλάβει από το σχήμα και όχι μόνο, ότι Book 11 2 σε Ultrabook. Tablet το οποίο έχει διπλό λειτουργικό. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσα και χρησιμοποιώ ακόμα βέβαια το Honda το V891. Εδώ πάνω θα βγει ενωσιέσον, μάλλον εκεί πάνω θα βγει ενωσιέσον για να τσεκάρετε αν θέλετε να δείτε το unboxing. Το είχα αγοράσει με σκοπό να το χρησιμοποιήσω στο στρατό και στην πορεία στη δουλειά μου. Πραγματικά το διπλό λειτουργικό μου έχει φανεί παν χρήσιμο. Αλλά είχα ένα θέμα. Πριν από δύο μήνε χάλασε, κράσαρε η διανομή η Windows που είχε μέσα. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο την Android έκδοση. Οπότε τώρα πλέον μόνο Android σε αυτό. Κάτι το οποίο μου δένει τα χέρια σχετικά με τη δουλειά και τη χρήση που το ήθελα. Anyway, πέρασα σε αυτό, T-Book 2 σε ένα PC. Το συγκεκριμένο έχει και βάση, η οποία το κάνει σε φάση laptop. Νομίζω 26-27 ευρώ έχει. Έχω link στην περιγραφή από το συγκεκριμένο tablet, αν θέλετε να το τσεκάρετε, δείτε το, τα χαρακτηριστικά του. Έχει δύο λειτουργικά, προφανώς το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, Android 5.1 και Windows 10. Intel επεξεργαστή το βλέπετε κιόλα. Η CPU του είναι Cherry Trail Z8300, Intel HD Graphic μέσα ενσωματωμένα 8η γενιά. Ο επεξεργαστή του είναι στα 1,44 GHz τετραπύρινο, 4 GB RAM, 64 GB χωρητικότητα για να... που είναι εγκαταστημένα μέσα τα λειτουργικά και για να βάζετε εφαρμογέ. Μία συμβουλή. Η συμβουλή μου είναι η εξή. Εάν πρόκειται να αγοράσετε ποτέ τάμπλετ με δύο λειτουργικά, πάτε κατευθείαν στα 64 GB. Μην κάνετε το λάθο, το οποίο το έκανα και εγώ γιατί δεν ήξερα τότε, να πάρετε 32 GB. Μπορεί να σα φαίνεται αρκετό, αλλά πιστέψτε με. Επειδή χωρίζεται σε δύο partition μέσα, η χρήση που έχετε στα Windows τουλάχιστον για Android είναι στην κομπλέ. Βάζετε και μία SD μέσα, εγκαθιστάτε τι εφαρμογέ σα στην υπέροχα. Αλλά όταν πρόκειται για τη διανομή των Windows, και εκεί την πάτησα εγώ και κράσαρε το σύστημα, ε, θέλετε τουλάχιστον χώρο. Σα δίνει στα 32 GB, σκεφτείτε, 4 GB ελεύθερο χώρο. Μετά από το πρώτο update που θα κάνετε στο σύστημά σα, τέλο. Δεν έχετε τη δυνατότητα, σα ζητάει να βάλετε φλασάκι για να κάνετε format, format για να εγκαταστήσει τα πακέτα. Για να. Σα ζητάει να βάλετε φλασάκι για να κάνει το update. Το φλασάκι μπαίνει στην υποδοχή του ρεύματο έτσι κάποια στιγμή καθώς κάνει το update το οποίο είναι χρονοβόρο δεν παίρνει ρεύμα η πολιστή, τελειώνει η μπαταρία, κρασάρει και πάπα. Αλλά κάπω έτσι την πάτησα εγώ. Το είχα ξαναπατήσει, την είχα ξαναπατήσει στο παρελθόν, αλλά το διόρθωσα. Τώρα αυτή τη φορά δυστυχώ κράσαρε εντελώ μέσα. Οπότε η συμβουλή μου είναι πάτε κατευθείαν σε 64 tablet. Ξεχάστε mm. το 32 όσο και να σα φαίνεται μεγάλη χωρητικότητα. Το ξεχνάτε. Πάμε 64. Τώρα, τι άλλο έχει, παίρνει SD μέχρι και 128GB, WiFi, Bluetooth ναι, οι κάμερες του είναι λίγο fail, 2MP μπρος πίσω, εντάξει, αν και εδώ δεν το χρησιμοποιώ για τις κάμερες οπότε ναι, χάστε τις καλές φωτογραφίες με αυτό. Capacity IPS Retina Display, ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία με εντυπωσίασαν όταν τα διάβασα, έχει 10,6 ίντσες οθόνη, 1920x1080 Full HD λέει ότι παίζει μέχρι και 4K βίντεο εδώ κρατάω μια πισινή γιατί και το tablet που σας έδειξα πριν 4K υποστήριζε αλλά πάνω από 720 δεν πήγε ποτέ θα το τσεκάρουμε, αυτό θα το δούμε ε, τι άλλο έχει, η μπαταρία του είναι τεράστια 3,8V στα 7500 mAh Πένατε τεράστια και ελπίζω να κρατήσει όσο λέει έχει gravity sensor, HDMI θα τα δούμε και πάνω, είναι αρκετά βαρύ είναι γύρω στα 625 γραμμάρια. Αλλά ναι, για αυτά που προσφέρει είναι υπερκομπλέ. Έχει και βάση, δεν είμαι σίγουρος αν είναι μέσα στο κουτί ή όχι, βάση η οποία σας ξαναλέω το κάνει σε φάση laptop. Πάμε να δούμε όμως, το κουτί δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έχει κάποια QR codes, τα οποία ίσως να δουλέψουν ίσως και όχι. Να χρησιμοποιήσω και το νηστέρι μου με χειρουργική ακρίβεια για να το ανοίξω. Βλέπουμε εδώ, αυτά είναι τα καινούργια αυτοκόλλητα που χρησιμοποιεί το Gearbest για να σφραγίζει κάποιε συσκευασίε. Είναι καινούριο stuff. Το... Είναι αρκετά βάρη. Το πακέτο από μόνο του γύζει γύρω στο 1 κιλό, 1, 120. Μέσα έχει, όπως βλέπετε, αφρό για να το προστατεύει. Το tablet είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε. Είναι γυρισμένο με την πλάτη. Α το ακουμπήσω εδώ να δούμε πρώτα το πακέτο τι έχει για να μπορούμε να επικεντρωθούμε στο tablet αυτό καθεαυτό. Το πακέτο δεν έχει πολλά πράγματα έτσι όπω το βλέπω. Να σα δείξω και εσά. Έχουμε μέσα. Ένα manual, quick installation και κάποια tips σε διάφορες γλώσσες. Τους το δίνω, είναι χρήσιμο και στα αγγλικά κυρίως. Όχι ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη και να μην καταλάβετε πως λειτουργεί, είναι η αλήθεια Βασικά και δεύτερο user manual Μάλιστα Μέσα έχει μια καρτελίτσα Gearbest, τι λέει εδώ πέρα Telcast βασικά Πες να είναι η εγγύησή του Ναι, έχει την εγγύηση μέσα Εντάξει Αυτά είναι τα διαδικαστικά της υπόθεσης Έχουμε ένα OTG Όπως λέμε OMG αυτό είναι το OTG Χρήσιμο, γενικά ξέρετε ότι σε τέτοια tablet το ότι τη ζωέ μπορείτε να επεκτείνετε τη μία microSD που σα δίνει σε περισσότερο. Αν και νομίζω αυτό έχει και παραπάνω, κάτι που είχα δει και με εντυπωσίασε, θα το δούμε και πάνω. Παίζει να έχει και κανονική USB θύρα, αλλά θα το δούμε. Και ένα καλώδιο micro USB σε USB. Δεν έχει φορτιστεί. Ναι, οκ, okay, Telcast, what the fuck. Το συγκεκριμένο η αλήθεια είναι και θα δείτε και στο link που θα έχω στην περιγραφή Έδειχνε ότι έρχεται με πληκτρολόγιο Με ένα το συγκεκριμένο μου το έστειλαν χωρίς πληκτρολόγιο Τέλος πάντων αυτά θα τα αγοράσω εγώ εξτρά Οπότε πάμε να δούμε το tablet Φορτιστή όπως είδατε δεν έχει Φορτίζει με φορτιστή των κινητών Εγώ αυτόν θα χρησιμοποιήσω ή του Raspberry που είναι ο ίδιος Πάει στην άκρη και α επικεντρωθούμε στο τάμπλετ αυτό καθεαυτό. Αρκετά βαρύ, σα είπα, ζυγίζει 600 γραμμάρια. Προφανώ κάποιο το πείραξε. Ενώ όταν το πείραξε, σίγουρα έχει αποτυπώματα δακτυλικά πάνω, όπως βλέπετε κι εσεί. Βλέπετε εδώ το σήμα των Windows. Αλλά α ξεκινήσουμε να το δούμε αναλυτικά. Έχει, έχει. Παίζει να έχει όντω screen protector επάνω. Έχουν περάσει screen protector. Οπότε ευτυχώ δεν χρειάζεται να αγοράσω. Τα περισσότερα αυτά έρχονται με δικό του screen protector, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσουμε εμεί να βάλουμε ένα. Στη βαρό είναι. Η αλήθεια είναι η πρώτη εντύπωση είναι ότι είναι αρκετά βαρύ. Front camera, Windows key. Πάμε να περάσουμε στην από κάτω πλευρά που είναι η πιο απλή. Βλέπουμε τέσσερα πινάκια και δύο υποδοχές. Είναι για να μπαίνει πάνω στη βάση πληκτρολόγιο. Οκ, okay, με το που το έπιασα, άνοιξε. Οπότε ήταν ένα αναμονή. Θα το δούμε κιόλα τι παίζει, τι δεν παίζει. Α μείνει λίγο εδώ πέρα ένα αναμονή. Δεν παθαίνει τίποτα. Α περάσουμε στην άλλη πλευρά. Αυτό εδώ παίζει να είναι τα χιάκια του. Να έχει κάτι άλλο καθαρό. Στην πάνω πλευρά βλέπουμε power button, volume up, volume down, micro HDMI, micro USB και θύρα ακουστικών και από την άλλη πλευρά είναι το άλλο ηχείο και η κάρτα SD. Από την πίσω πλευρά βλέπουμε την κάμερα και την πλάτη του τάμπλετ έχει μια ζελατίνα η οποία θα βγει. Όχι ότι μας εμποδίζει αλλά θα βγει. Η υφή του είναι μεταλλική, δίνει την αίσθηση ότι το πλαίσιο πίσω είναι μεταλλικό. Αρκετά στιβαρό αυτό είναι. Να σα πω την αλήθεια, είχα την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο tablet είχε και μία θύρα USB κανονική, σα το είπα και πριν. Προφανώ ή εγώ άλλο review είδα από κάποιο άλλο μοντέλο. Αυτό πάντως δεν έχει. Έχει μόνο μία micro USB για να συνδέεται πάνω οτιδήποτε θέλετε. Θα ήταν χρήσιμο αν είχε βέβαια και μία κανονική θύρα USB. Πάμε να δούμε, βλέπουμε εδώ πέρα ποιο από τα δύο λειτουργικά θέλουμε. Έχουμε να διαλέξουμε Android ή Windows. Συνήθω τι περισσότερε φορέ αυτό γίνεται μέσα από το σύστημα. Δηλαδή είμαι στα Windows, τραβάω στην άκρη τα notifications, πατάω επάνω, μπαίνω στο Android. Είμαι στο Android, κατεβάζω την μπάρα, πατάω, μπαίνω στα Windows. Πολλέ φορέ κάποια από αυτά μα δίνουν και στο Startup την ικανότητα, τη δυνατότητα να μπούμε, μάλλον να τα τσεκάρουμε. Α μπούμε σε Android. Το πρώτο boot μπορεί να πάρει ώρα, παίζει να το ρυθμίσω και να σας δείξω αμέσως τι έχει, τι δεν έχει. Σχετικά γρήγορο boot up. Δεν μπορώ να πω ότι η πρώτη φορά άργησε ιδιαίτερα. Έχω δει οι τάμπλετ να καθυστερούν περισσότερο. Ας δούμε πρώτα απ' όλα αν το Windows Key δουλεύει στα... στο Android. Σε κάποια tablet δουλεύει, σε κάποια δεν δουλεύει. Αν το πατήσω δεν δουλεύει οπότε δεν έχει remap για το Android. Οπότε πρέπει να πατήσω το πάνω button για να ενεργοποιηθεί. Ας το κάνουμε unlock. Όπως βλέπετε το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι Boot to Windows. Πρέπει να υπάρχει και στα notifications. Δεν υπάρχει στα notifications. Στο δικό μου το, το προηγούμενο tablet υπήρχε και στα notifications. Anyway, το βλέπουμε εδώ, είναι σαν button κανονικό αν θέλουμε να μπούμε, θα μπούμε σε λίγο, αλλά πρώτα απ' όλα να το συνδέσω στο wifi το δικό μου, να δούμε κανένα δύο βίντεο στα γρήγορα, να δούμε κάποιες λειτουργίες του και θα περάσουμε και στα windows σε συντομία. Πήρε λίγη ώρα μέχρι να το ρυθμίσω, εγκατέστησα το youtube app, εγκατέστησα κι άλλο ένα πρόγραμμα που με βοηθάει να δω το σύστημα μου πως είναι μέσα η ανάλυση της οθόνης είναι αρκετά καλή η φωτεινότητα της είναι υπερβολικά καλή όπως βλέπετε πήρα και ένα στυλό αν και αρκετά φωτεινή η οθόνη νομίζω μπορείτε να το δείτε και εσείς ας κατεβάσω λίγο την φωτεινότητα έχει μεγάλα bezel όπως βλέπετε γύρω γύρω ας πατήσω και το windows key να δούμε θα επιστρέψει στο... ωραία λειτουργεί Όπω βλέπετε, έβαλα και το AID a 64, το οποίο με βοηθάει να δούμε κανένα δύο βασικά στοιχεία του tablet. Αυτό που με ενδιαφέρει, εντάξει, έχει όλα τα χαρακτηριστικά, 4 GB RAM, έχει μέσα 10 GB ελεύθερο. Να σα δείξω. Όπω βλέπετε, έχει 10 GB ελεύθερο χώρο. Χρησιμοποιεί διπλό partition, σα είπα. Οπότε το μισό έχει μοιραστεί στο Windows, το άλλο μισό έχει πάει στο Android. Α δούμε και το σύστημα με τη μία τι έχει μέσα έχει όντω 64 bit το chip μέσα. Πολλά από αυτά διαφημίζουν ότι έχουν 64 bit, ενώ είναι 32 bit. Και ναι, εν ολίγης, αυτά που τουλάχιστον λέει στην περιγραφή τα έχει μέσα. Πάμε να δούμε και στο YouTube κάποιο βίντεο να δούμε την ποιότητα ήχου και την ποιότητα του βίντεο. Φορτώνει γρήγορα. Πάμε να δούμε κάποιο βίντεο θέλω να δω κάποιο βίντεο με αρκετά καλή ανάλυση. Τα unboxing σίγουρα ναι, αλλά θα ήθελα να δω κάποια από τα gaming βίντεο. Πολλοί λέτε γιατί δεν κάνει gaming βίντεο. Αν τσεκάρετε τα playlist μου, έχω gaming βίντεο μέσα. Α δούμε κάποιο από αυτά. Αν το εντοπίσω. Γρήγορο response. προβολικά γρήγορο response. Εντυπωσιάζομαι από το πόσο γρήγορα φορτώνει. Ας δούμε ένα gameplay που έκανα με το φίλο Δημήτρη. Να βάλω και τη μέγιστη ένταση. Α το τρέξουμε λίγο. Η ποιότητα του βίντεο, όπω βλέπετε, είναι υπερβολικά εντυπωσιακή. Γενικά, εγώ που το βλέπω από κοντά, έχω υπερεντυπωσιαστεί. Ο ήχο είναι αρκετά καλό. Οπότε, ναι, μπορώ να πω ότι και με το παραπάνω αξίζει. Να δούμε και κάποια άλλα βίντεο. Να δούμε και κάποιο άλλο. Η απόκριση του, σας ξαναλέω, είναι υπερβολικά γρήγορη. Το μέρος του της έχει περιοχές, έχει, ταμπός, έχει και... Ο... Δεν ξέρω, έχω εντυπωσιαστεί με τα χρώματα. Είναι από τα πιο όμορφα τάμπλετ. Like Όλα είναι crystal clear. Λοιπόν... Και δυνατό. Wow. Wow. <laughs> να δω και αυτό εδώ. Να χαμηλώσω λίγο την ένταση γιατί είναι πραγματικά. Τσεκάρετε τα κιόλα, by the way, αυτά τα βίντεο gameplay που είχα κάνει στο παρελθόν. Υπάρχει playlist ειδικό. Τα χρώματα είναι εντυπωσιακά. Είναι έντονα, είναι. Να, ναι, ναι. Μπορώ να πω ότι παρά είμαι εντυπωσιασμένο, τουλάχιστον με την απόκριση, πόσο γρήγορο είναι. Σα δείχνω κάποια από τα βασικά. Α περάσω όμω και στο Windows λίγο, γιατί έμεινα αρκετή ώρα στο Android. Σα λέω αυτό χρειάζεται περαιτέρω review. Τώρα είμαστε στο unboxing, αλλά να δούμε λίγο στα γρήγορα τι παίζει. Όπως βλέπετε γίνεται μέσα από το πρόγραμμα, μέσα από το λειτουργικό η εναλλαγή, κάτι το οποίο μου αρέσει. Πρώτη φορά που έκανα boot σε τέτοιο tablet δεν το ήξερα, οπότε το είχα λίγο ψηλοτσακίσει, προσπαθούσα με τα button στο πλάι. Οπότε απλά αφήστε το να κάνει boot και τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά, σας επιτρέπουν μέσα από το εκάστοτε λειτουργικό να περάσετε στο άλλο. Οπότε μην το ζορίζετε πολύ με τα button στην αρχή. Να δούμε η ώρα θα κάνει να περάσει και στο Windows, αν θα είναι γρήγορο το boot του. Παίρνει λίγη ώρα μέχρι να συνδεθεί. Ίσως επειδή είναι και το πρώτο boot up, θέλει λίγο περισσότερη ώρα να γίνουν και ρυθμίσει οπότε ναι. Είναι αρκετά όμορφο. Λειτουργεί κατευθείαν και σε portrait mode, όπως βλέπετε είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Τα χρώματά του είναι πανέμορφα. Βέβαια πρέπει να κάνω login κάποια στιγμή στο λογαριασμό μου, αλλά εντάξει, δεν με ενοχλεί αυτό. Ωραία, ξεκίνησαν τα πρώτα update. Να δούμε κιόλα. Όμορφο, καθαρό, γρήγορο, πάρα πολύ γρήγορο. Α δούμε λίγο το file manager. Γενικά ακόμα μία συμβουλή που έχω να δώσω όσοι παίρνετε tablet με Windows στα 8, 8,9. Εντάξει, είναι καλή η εμπειρία. Windows στα 7, δύσκολο, θα ζοριστείτε πάρα πολύ. Επειδή έχει την επιφάνεια εργασία. Για να το χαρείτε, πραγματικά θέλετε τουλάχιστον ένα tablet με 10 inches. Οπότε αν είναι να πάρετε Windows Tablet, προτιμήστε για να βγάζετε και δουλειά περισσότερη από 10 inches και πάνω. Για Android είστε κομπλέ και με 8 και με 9. Για μένα το δανεικό μέγεθο είναι 8,99 inches. Αλλά εάν πρόκειται για Windows Tablet, αναγκαστικά πρέπει να πάτε ένα σκαλοπάτι παραπάνω στι 10 inches για να απολαύσετε και την εμπειρία περισσότερο και να είναι πιο εύκολο. Ιδάλω, πρέπει να βρείτε κάποιο στυλό. Καπά στη βίντεο οθόνη, εγώ χρησιμοποιώ αυτόν το στυλό, ο οποίο είναι αρκετά καλό. Ε, να δούμε κιόλα τι έχει μέσα το This is PC, να δούμε τι χωρητικότητα, όπως βλέπετε 29 GB free από 44 GB, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω έχει κάνει ένα διπλό partition, έχει χρησιμοποιήσει και εδώ είναι το, το δίνω, να σας δείξω από κοντά πως πάει, όπως βλέπουμε 43,4 GB, έχει κόψει το δίσκο, το χώρο σε 20 και 44 Κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Σας είπα πριν ότι επειδή έχει πάρα πολλά update τα Windows ειδικά έχουν πάρα πολλά update και είναι τεράστια τα update τους, χρειάζεστε χώρο. Χρειάζεται χώρο, κάτι το οποίο η 30VR δεν σας το δίνει αυτό. Οπότε αναγκαστικά, οπότε αναγκαστικά εσείς θέλετε παραπάνω χωρητικότητα. Και του το δίνω γιατί έχει κρατήσει ένα μεγάλο κομμάτι για τα Windows που σημαίνει ότι δεν θα έχετε θέμα. Σας λέω, εάν έχετε μικρό tablet, όταν κάνετε update το software τα Windows αναγκαστικά θα σα πει βάλτε ένα USB. Αποθηκεύει το update στο USB και από το USB μετά το περνάει μέσα. Είναι χρονοβόρο. Και σημαίνει ότι εκτό του ότι είναι χρονοβόρο, κάποια στιγμή θα τελειώσει το ρεύμα. Επειδή εσεί δεν μπορείτε να το φορτίσετε όση ώρα κάνετε το update, αναγκαστικά σε κάποια φάση εκεί που κάνει update όλο το σύστημα, κραπ πέφτει. Την πατησα δυο 2-3 φορέ. Η τελευταία φορά ήταν και θάνατο για το Windows που είχε μέσα το παλιό μου το tablet. Γι' αυτό σα ξαναλέω. Θέλουμε χώρο γρήγορο, εντυπωσιακό. Οι ταχύτητε το από έχω δει είναι γύρω στα 100 Mbps ανά δευτερόλεπτο μεταφορά, εγγραφή και reading. Σχετικά καλά είναι. Έχει το store, έχει. Τη στα μάτια. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε κανονικά 6 προγράμματα. Πρέπει να κάνω login βέβαια κάποια στιγμή. Bluetooth κανονικά όλα μέσα. Αν βάλω SD θα την αναγνωρίσει σαν δίσκο. Επίση, χρειάζεστε συμβουλή μου από Android 5 και πάνω. Αν θέλετε λειτουργικό τάμπλετ μάλλον με δύο λειτουργικά για να μπορείτε να αποθηκεύετε στην SD απευθεία. Οπότε αν βάλετε και μία SD, έχετε το Android, εγκαθιστάτε στην SD τη εφαρμογή σας. Έχετε το Windows, εγκαθιστάτε και στην SD και εδώ πέρα. Οπότε μην αγχώνεστε, με άλλα 128 GB είστε υπέρκομπλε, δηλαδή βάζεις μία 128 και το χρησιμοποιείς σαν δίσκο κανονικά, σαν επέκταση της χωρητικότητάς σου. Σας έχω πει ότι, μάλλον δεν σας το έχω πει, στο προηγούμενο tablet όταν είχα τα Windows, έβαζα εφαρμογές τα αρχεία, τα εξέ, όλα, τα έβαζα κανονικά μέσα στο... Στην SD. Οπότε μπορείτε να εγκαταστήσετε τα προγράμματά σα στην SD και να τα ανοίγει κανονικά. Δεν έχετε θέμα. Απλά θέλετε μια γρήγορη SD. Παίζει παιχνίδια λέει. Τώρα βέβαια θα ζοριστεί. Θα κάνω αναλυτικό review. Θέλω να κάτσω να ασχοληθώ λίγο, να φάω χρόνο με αυτό. Να σα πω αναλυτικά τι έχει, τι δεν έχει. Είμαι υπερεντυπωσιασμένο. Θέλω να παραγγείλω και τη βάση από κάτω, το πληκτρολόγιο να έρθει. Τώρα, αυτό ήταν εν συντομία το unboxing και ένα mini review όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ε, συγγνώμη αν έφαγα παραπάνω χρόνο από όσο περιμένατε αλλά αυτά τα tablet έχουν την ιδιαιτερότητά τους ότι διαλειτουργικά και παραπάνω χρόνος για να τα δούμε. Check the now, Κώστας. Ελπίζω να σας άρεσε. Χρήσιμο στιβαρό. Οι εντυπωσει που έχω, οι πρώτες εντυπωσει από το unboxing είναι υπερβολικά καλές. Ε, η οθόνη το οποίο είναι το selling point του συγκεκριμένου μαζί με τη χωρητικότητά του είναι Υπερβολικά τέλεια. Δεν μπορώ να. Πραγματικά. Η απόκρισή του είναι γρήγορη και τα χρώματά του είναι φανταστικά. Αξίζει. Είναι στιβαρό. Τα λεφτά του είναι γύρω στα 150 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν ε, το έβλεπα είχα την εντύπωση ότι με 154-150 οι τιμέ. Τσεκάρετε στην περιγραφή να είστε σίγουροι. Ε, θα έπαιρνα και το, τη βάση μαζί. Τώρα. Να σα πω την αλήθεια, βάση δεν ήρθε. Οπότε πρέπει να την πάρω εξτρά. Anyway, η πρώτη εντύπωση είναι υπερ εντυπωσιακή. Θα κάτσω να καταστήσω και Steam. Θέλω να δω παιχνίδια. Θέλω να κάνω ένα καλό review κάποια στιγμή. Ε, θέλω να συγκρίνω, θέλω να σα πω κάνα δύο πράγματα για τα διπλά λειτουργικά. Θέλω πολλά πράγματα να σα παρουσιάσω. Α ελπίσουμε ότι ο χρόνο θα είναι με το μέρο μου και θα τα καταφέρω να σα τα δώσω στην ώρα του όλα. Ξαναλέω Κώστα, check the now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά και θα τα πούμε στο επόμενο unboxing, ίσως και όχι unboxing, ίσως να συζήτηση θα το δούμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.